Ρώμη, Βατικανό, στρογγυλή αίθουσα των μεγάλων ρωμαϊκών αγαλμάτων. Τα αγάλματα είναι περί τα 3,5 μέτρα ύψος και εδώ είναι η θεά Ήρα στις αψίδες της στρογγυλής αίθουσας. Η θεά είναι ρωμαϊκών χρόνων αντίγραφο, στο δεξί χέρι βεστάει ράβδο και στο αριστερό έχει το τάσι. Καθώς βλέπουμε την μεγάλη θεά την Ήρα είχε πολύ κόσμο και δεν υπήρχε σταθερότητα στον τόπο. Βλέπουμε την Ήρα, εδώ είμαστε στο παλάτσο το Άρτεμς της Ρώμης και είναι μια σπουδαία κολοσσική κεφαλή. Η κεφαλή μόνη της μπορεί να είναι 1,5-2 μέτρα, η κεφαλή της Ήρας, ένα άγαλμα το οποίο το θαύμαζαν από την αναγέννηση και μετά. Η κεφαλή της θεάς Ήρας, η οποία βρίσκεται στο παλάτσο το Άρτεμς της Ρώμης, και εδώ βλέπουμε μια δεύτερη κεφαλή της Ήρας πρωτομή στο ίδιο ανάκτορο. Η θεά παρουσιάζεται με στέμα στο κεφάλι και εδώ πάλι ξανά τη γιγαντιαία πρωτομή της θεάς Ήρας, αρχαϊκού τύπου, δεν είναι αρχαϊκή, είναι ρωμαϊκών χρόνων και μιμείται κάποιο αρχαϊκό πρότυπο. Αρχαία Ολυμπία, ναός της Ήρας, ο βωμός της Ήρας είναι μπροστά μας, όπου βγαίνει και η Ολυμπιακή φλόγα, και το Ηραίο, έκτος αιώνας, αρχαίο μουσείο της Ολυμπίας, κολοσσική κεφαλή της θεάς Ήρας από τον ομώνυμο ναό της, είναι έκτος αιώνας π.Χ. και πάλι ξαναβλέπουμε τον μεγάλο ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία, 7ος-6ος αιώνας π.Χ. και πάλι την κολοσσική κεφαλή από ασβεστόλιθο, η οποία είναι στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, γιγάντια κεφαλή της θεάς Ήρας, χτυπημένη η μύτη της θεάς, και εδώ είμαστε στο παλάτσο στην Ρώμη, στο Καπιτόλιο, και υπάρχει μια μεγάλη θεά Ήρα, άγαλμα ρωμαϊκών χρόνων. Πάντα βαστάει η Ήρα, στο δεξί χέρι την ράβδο και στο αριστερό το όχι στη μέση της. Και πάλι στο παλάτσο το Άρτεμς, η κολοσσική κεφαλή, η όμορφη κεφαλή της θεάς Ήρας με το ωραιότατο στέμα στο κεφάλι, Μουσείο Βατικανού, μικρή Ήρα. Όπως την βλέπουμε, Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, μια σπάνια πρωτομή της θεάς Ήρας, η οποία προέρχεται από το Άργος, είναι 4ος αιώνας π.Χ. Η επιφάνεια του μαρμάρου έχει πάθει κάποια ζημιά και είναι η θεά Ήρα 4ος αιώνας από το Ηραίο του Άργους, Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όπως τη βλέπουμε, Μουσεία του Βατικανού και η Αραμόντη, μακριά στο αίθουσα, και εδώ είναι η θεά Ήρα, η οποία θυλάζει τον Ηρακλή. Η Ήρα με το στέμα θυλάζει τον Ηρακλή και μετά το γάλα χύθηκε στο σύμπαν και έγινε ο Γαλαξίας, η θεά Ήρα από το Βατικανό. Και πάλι ξαναβλέπουμε την θεά Ήρα ως μεγάλη μητέρα, προστάτηδα του γάμου, και θυλάζει τον Ηρακλή. Μουσείο Νάπολης της Ιταλίας, μικρή χάλκινη Ήρα. Στο Μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας δεν υπάρχουν πολλά γάλματα της Ήρας, και εδώ είναι η Ήρα ως ιέρια από τοιχογραφίες της Πομπιείας, η θεά Ήρα ως ιέρια από τοιχογραφίες της Πομπιείας. Κέρκυρα, Αχίλιο, 1890, το ανάκτορο της Σύσης, και εδώ είναι της εποχής αυτής η θεά Ήρα και ο Δίας είναι δίπλα, η οποία είναι στο πλατήσκαλο στην πρώτη αίθουσα, μπαίνοντας μέσα στο ανάκτορο της Σύσης, το οποίο είναι στην Κέρκυρα το Αχίλιο, και βλέπουμε τον Δία, καλωσορίζουν τον επισκέπτη με τον συμβολό του τον Αετό, στο δεξί χέρι βαστάει τον κεραυνό και η όμορφη, η γνωστή κεφαλή του Διός, Πατέρα των Θεών, ο Δίας από το Αχίλιο της Κέρκυρας, πρικύπης Ασίση, 1880-1890. Είναι μουσείο τώρα το Αχίλιο στην Κέρκυρα, και ακριβώς δίπλα, ανεβαίνοντας την σκάλα για τους ορόφους, είναι η θεά Ήρα, η οποία το σύμβολό της είναι το παγόνι της ομορφιάς, και εδώ πάλι φαίνεται
η Ήρα, η οποία έχει και στέμα στην κεφαλή της, ανάκτορο της Κέρκυρας, τον άκτορο της Ίσης, με την θεά την Ήρα, όπως την βλέπουμε. Η σκάλα, το ωραίο κυκλίδωμα που οδηγεί επάνω, και πάλι ξαναβάζω την πρωτομή, την ωραία κεφαλή της Ήρας, η οποία υπάρχει στο μουσείο του Άρτεμς της Ρώμης, πολύ γνωστή αυτή η κεφαλή της Ήρας, και πάλι από το μουσείο Αχίλιο της Κέρκυρας, ανάγλυφο, και είναι η θεά Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη κατά την κρίση του Πάρη, και το μήλο το έδωσε ο Πάρης στην Αφροδίτη. Αχίλιο της Κέρκυρας, θωράκιο πλάκα με ανάγλυφες μορφές Αθηνά, Ήρα και Αφροδίτη, η κρίση του Πάριδος, το μήλο το πήρε η Αφροδίτη. Ρώμη, Βίλα Μπορκέζε, όμορφη πρωτομή της θεάς Ήρας, το στέμα στο κεφάλι, ρωμαϊκών χρόνων, στις συλλογές της γκαλερίς Βίλα Μπορκέζε, και μέσα βλέπουμε ένα σπουδαίο πίνακα, μεγάλος πίνακας, Αντώνιο Καράτσι, Βενετία 1589-1618, και είναι ο Δίας και η Ήρα. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1602, Βίλα Μπορκέζε. Και εδώ είναι διάφορες φωτογραφίες που τις βρήκα στον υπολογιστή, με αγάλματα και τοιχογραφίες ζωγραφικές της θεάς Ήρας, που υπάρχουν από διάφορα μουσεία του κόσμου. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα, το παγόνι το οποίο είναι σύμβολο της Ήρας, δεν υπάρχουν πολλά αγάλματα της Ήρας και πρωτομές. Εδώ είναι από αγκείο η Ήρα με την Ράβδο, και πάλι η Ήρα με την Ράβδο, από συντριβάνι της Ευρώπης Ήρα και Δίας, και πάλι η όμορφη ζωγραφιά της Ήρας με το Δία από τα διάφορα μουσεία της Ευρώπης.